Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια εκπομπή Χάριν Υγείας είναι και σήμερα το βράδυ μαζί σας, όπου θα ασχοληθούμε με ένα ιδιαίτερο θέμα, όχι τόσο ιατρικής φύσεως, αλλά θα ασχοληθούμε με την οικογένεια και τις προεκτάσεις της. Να σας πω την αλήθεια, αυτή η ιδέα για την εκπομπή μου ήρθε στο ιατρείο. Όταν συνομίλησα με την σημερινή μου καλεσμένη και πάνω στη συζήτησή μας ασχοληθήκαμε και με το θέμα το οποίο θα αναλύσουμε. Το θεώρησα πάρα πολύ ενδιαφέρον και για να μην σας έτσι κοινώ την περιέργεια, να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά τη Σύμβουλο Προσωπικής Ανάπτυξης, κυρία Χριστίνα Τζάνη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κυρία Ζενιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στο σταθμό της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Λέω λίγο την ιστορία αυτής της εκπομπής, γιατί έχει σημασία. Είναι κατά βάση μια ιατρική εκπομπή, όμως όταν ήρθαμε στο ιατρείο και μιλήσαμε για ένα άλλο θέμα και μου είπατε με τι ασχολείστε, πραγματικά μου προκαλέσατε το ενδιαφέρον. Και θεώρησα ότι αυτά που είπαμε εκεί θα έπρεπε να τα ακούσει και ο κόσμος, γιατί η οικογένεια με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα και που είναι και η πηγή της κοινωνίας, είναι η βάση της κοινωνίας, είναι τα πάντα για την κοινωνία. Πώς μου είπα, θα αναλύσουμε μέσα από τις γνώσεις σας, πώς η οικογένεια είναι ο παράγοντας διαμόρφωσης ενός παιδιού. Πάρα πολύ ωραία. Το τοποθετήσατε καταρχάς πάρα πολύ όμορφα σαν αρχή, ούτως ώστε να παρουσιάσουμε αυτό το θέμα. Θα σας πω κάτι. Πείτε μου. Το βλέπω πολύ διαφορετικά πλέον, γιατί έχω γίνει μητέρα. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να δω πώς ένας γονιός θα βοηθήσει τον αυριανό πολίτη, τον αυριανό άνθρωπο, να γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Αλλά αυτός ο σωστός άνθρωπος έχει μια ευρεία έννοια και ίσως και μια ουσιαστική έννοια την οποία θέλω να αναλύσουμε. Είμαστε και σε ένα χώρο όπου πραγματικά και ο ίδιος ο λόγος του Χριστού, όταν τον αναλύσουμε και τον διαβάσουμε, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο ρόλο της οικογένειας και στο ρόλο των ανθρώπων που μας φέρνουν στη ζωή και το τι άνθρωπο θα δημιουργήσουν οι γονείς. Πόσο λοιπόν σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας ενός παιδιού? Λένε, έχω διαβάσει, δεν ξέρω αν ισχύει, θα μας πείτε ότι διαμορφώνεται από τα πρώτα λεπτά της ζωής του. Μην μπω και στην εμβρυϊκή κατάσταση ο χαρακτήρας ενός παιδιού. Έχετε διαβάσει πάρα πολύ σωστά καταρχάς, διότι Για πείτε λέτε μας λοιπόν. πολλά και σημαντικά θέματα. Πέραν της ερώτησής σας που είναι πάρα πολύ εύστοχη, έχετε θέσει και άλλες βάσεις για περαιτέρω συζήτηση. Πράγματι, ο ερχομός του παιδιού στη ζωή για έναν άνθρωπο τον καθιστά πια σαν γονέα αυτόν τον άνθρωπο, του προσθέτει δηλαδή έναν ρόλο. Στην ουσία τον αλλάζει, τον διαφοροποιεί. Πόσο έτοιμος όμως είναι ο άνθρωπος να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον νέον του ρόλο? Εδώ λοιπόν έρχεται και η συζήτησή μας σήμερα. Κανένας άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί έτοιμος να γίνει γονέας. Αυτό μας το προσδίδει το ίδιο το παιδί, μας κάνει γονέα. Ο τρόπος λοιπόν που θα ανταπεξέλθουμε σε αυτό, βάσει της επιστήμης, τι μας λέει? Ότι λειτουργούμε όπως τα πρότυπα, τα γονεϊκά πρότυπα στη ζωή μας. Είτε αυτά είναι οι γονείς μας, είτε οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος έπαιξε αυτόν τον ρόλο για εμάς. Οπότε στην ουσία αναπαράγουμε αυτό που γνωρίζουμε, έτσι και το εφαρμόζουμε. Όμως εδώ έρχεται ένα ερώτημα. Οι άνθρωποι αυτοί μας μεγάλωσαν σε άλλες εποχές, με άλλες προκλήσεις για το παιδί και για τον γονέα. Τη σήμερον ημέρα, με τις προκλήσεις της σημερινής κοινωνίας, μπορούν να ανταπεξέλθουν πια αυτοί οι τρόποι? Είναι αποτελεσματικοί? Ναι. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε και βλέπουμε ότι ο γονέας πρέπει να αναθεωρήσει και να δει τελικά τι γονέας θέλει να είναι. Εάν θέλει λοιπόν να είναι ένας σωστός γονέας απέναντι στο παιδί του και να του δώσει τα καλύτερα εφόδια, πρέπει να μπει σε μία διαδικασία είτε συμβουλευτική, είτε κάτι που να του δίνει κάποιες προσλαμβάνουσες και κάποιους τρόπους διαχείρισης. Να ρωτήσω κάτι, πώς το νιώθεις ως γονιός. Είναι αυτό που είπατε ότι άλλο η φιλοσοφική συζήτηση, αν θα γίνω γονιός και άλλο όταν γίνομαι γονιός. Σπουδαία Να διαφορά. σας πω κάτι πώς το έχω εκλάβει. Ότι από την ώρα που γίνεσαι γονιός, καταργείται ο προσωπικός εγωισμός. Έχω βάλει αυτήν, ας πούμε, την οριοθέτηση με την έννοια
ότι ένας άλλος άνθρωπος είναι το κέντρο όλων. Mm-hmm. Και κινούμαστε εμείς οι γονείς βάσει αυτού. Βέβαια, κάποιες φορές σε υπερβολικό βαθμό, θα μας το εξηγήσετε παρακάτω. Απ' την άλλη, η αγάπη, ας πούμε, το συναίσθημα αυτό για το τι γονείς θα γίνουμε, όπως λέτε. Αν ξεκινήσουμε από το βασικό αυτό χαρακτηριστικό της αγάπης που δίνουμε στο παιδί, αλλά που έχουμε και οι ίδιοι οι γονείς, έτσι, μεταξύ μας. Είναι κινητήριος δύναμη. Το συναίσθημα που επικρατεί μέσα στο σπίτι και αυτό που εισπράττει ο άνθρωπος, ο μελλοντικός άνθρωπος και πολίτης. Εννοείται ότι η αγάπη είναι η κινητήριος δύναμη όχι μόνο της οικογένειας, αλλά για όλη την ανθρωπότητα, πόσο μάλλον για ένα παιδί αν μεγαλώσει σε πλαίσια αγάπης, φροντίδας, προστασίας. Εδώ όμως πρέπει να γίνει και λίγο κατανοητό τι σημαίνει πλαίσια αγάπης και γιατί τελικά κάποιες φορές στις οικογένειες δεν επικρατεί η αγάπη, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και τα παιδιά δεν παίρνουν τα κατάλληλα εφόδια ή προετοιμάζονται μέσα από ένα λάθος περιβάλλον. Εκεί λοιπόν όπου δεν υπάρχει η αγάπη ή κρύβεται η αγάπη, πίσω από τι, από τον εγωισμό. Ή άλλα προβλήματα. Δηλαδή. Ή άλλα προβλήματα. Θέτω τον εγωισμό γιατί, διότι θα απαντήσω και στο πρώτο ερώτημά σας, ότι πόσο σημαντική είναι η οικογένεια καταρχάς για τα παιδιά που θα βγουν στην κοινωνία. Ναι, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Έτσι γιατί, πράγματι, διότι με τη λογική και αν το θέσουμε, είναι ο πρώτος παράγοντας που θα διαμορφώσει την ψυχολογία, τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα ενός παιδιού. Είναι ο πρώτος παράγοντας που μέσα από την αλληλεπίδραση των σχέσεων μέσα στο σύστημα της οικογένειας, το παιδί αυτό μαθαίνει πώς να αλληλεπιδρά αύριο μεθαύριο στις δικές του σχέσεις σε κοινωνικό ή σε προσωπικό επίπεδο. Άρα λοιπόν, απαντώντας καταρχάς στο πρώτο ερώτημα, ναι, η οικογένεια είναι η πηγή, είναι η βάση, είναι το περιουσιακό στοιχείο που θα δώσουμε στο παιδί μας σαν εφόδιο για τη μετέπειτα ζωή του. Τώρα να γυρίσουμε και να συνεχίσω την απάντησή μου στο γιατί όχι αγάπη και τι είναι αυτό τελικά που σηματοδοτεί τα περιβάλλοντα όπου δεν κυριαρχεί η αγάπη τελικά. Και που είναι και στην ουσία τα περιβάλλοντα που θα ζητήσουν και τη βοήθεια του ειδικού, έτσι. Έχετε γιατί, δίκιο. Αν το αναγνωρίσουν. Γιατί υπάρχουν αυτό, και περιπτώσεις που δεν θα αναγνωρίσουν. Αυτά θα μας τα εξηγήσετε εσείς λοιπόν, από την εμπειρία σας. Πραγματικά δώσατε ένα πολύ μεγάλο κλειδί για να ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη πόρτα. Εάν το αναγνωρίσουν. Εδώ νομίζω ότι είναι και η λύση όλου του προβλήματος. Η αναγνώριση δηλαδή του ότι πράγματι σαν ζευγάρι μέσα σε ένα σπίτι αντιμετωπίζουμε προβλήματα, κατά συνέπεια θα το μεταφέρουμε και στα πλαίσια που δημιουργούμε για το μεγάλωμα των παιδιών μας. Εάν λοιπόν ένα ζευγάρι κατανοήσει ότι δημιουργεί προβλήματα μεταξύ τους και κατά συνέπεια στα παιδιά και ζητήσει μία βοήθεια για αυτό, τότε σίγουρα έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο λύσης. Ναι. Είναι αυτό που είπατε, δηλαδή αν καταφέρουν. Πάμε τώρα στα προβληματικά περιβάλλοντα. Ναι, γι' αυτό είναι η συζήτησή μας σήμερα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανείς που να διαφωνεί ότι μια υγιής οικογένεια, ενώ μια οικογένεια η οποία μεγαλώνει παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα. Δεν πιστεύω να μην τα βιώνει καμία οικογένεια στην Ελλάδα, ειδικά στα χρόνια της κρίσης. Αλλά καταφέρνει να μεγαλώνει τα παιδιά σε μια ισορροπία όσο είναι αυτό, δεν θα ζητήσει βοήθεια. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια. Οι οικογένειες όμως που αυτή η ισορροπία δεν υπάρχει. Για χι ψι ο μέγα λόγος εσείς τους βλέπετε μέσα από τη δουλειά σας. Ποιο ποσοστό θα αντιληφθεί το πρόβλημα και θα φτάσει στον ειδικό ώστε να πάρει μια βοήθεια και ποιο το ποσοστό που δεν θα το αντιληφθεί. Γιατί ξέρετε, ζούμε σε μια χώρα που όταν συμβεί ένα κοινωνικό γεγονός σε μια οικογένεια, καταλαβαίνετε, είναι ένα γεγονός το οποίο παίρνει διαστάσεις τηλεοπτικές και ούτω καθεξής, αρνητικό γεγονός. Ναι, πάντα λέμε, όταν είμαστε γείτονες ή όταν είμαστε στο περιβάλλον, μα είναι δυνατόν, δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Πότε λοιπόν, για να μην φτάσουμε σε αυτά τα γεγονότα, εκεί που δεν έχουμε καταλάβει τίποτα, χτυπάει το καμπανάκι σε ένα γονιό, σε μια οικογένεια, ακόμα και σε ένα περιβάλλον. Δηλαδή νομίζω ότι το καμπανάκι μπορεί να βοηθήσει και ο παππούς και η γιαγιά. Τι εννοώ, να συστήσει, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω. Το λέτε, καταλαβαίνω. Γιατί πολλές φορές υπάρχει, κρύβονται τα προβλήματα. Έθελω κάτω από το χαλί. Τυφλούμε ενδεχομένως. Ναι. Έθελω τυφλούμε. Τι βλέπετε εσείς, θα ζητήσουν βοήθεια εύκολα ή δύσκολα. Θα σας πω, εδώ υπάρχει κατηγορία και κατηγορία ανθρώπων, με ποια έννοια όμως το λέω.
Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τη λύση και θέλουν να ζουν ποιοτικά στην οικογένειά τους και υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει γιατί δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν πάρει αντίστοιχα ερεθίσματα από το περιβάλλον τους ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Άρα έχουν αποδεχτεί μια κατάσταση. Ακριβώς, διότι την ίδια κατάσταση ενδεχομένως να έχουν ζήσει και στις δικές τους οικογένειες. Οπότε λοιπόν έχουν δομήσει έναν τέτοιον κόσμο μέσα τους ότι τελικά όποιο πρόβλημα και να υπάρχει αυτό είναι, πρέπει να το επομισθούμε και έτσι θα πορευτούμε. Αυτό δυστυχώς έρχεται από μια νοοτροπία του παρελθόντος. Και αν δεν έχει γίνει κάποιο συνταρακτικό γεγονός ή κάποιο γεγονός που να αφυπνίσει τον γονέα, τον ενήλικα άνθρωπο που στην πορεία θα γίνει γονέας, να του δείξει ότι γίνονται και καλύτερα τα πράγματα, σίγουρα και στην οικογένειά του θα εφαρμόσει τα ίδια. Άρα λοιπόν, μάλλον έχουμε να κάνουμε πιο πολύ με τους ανθρώπους που έχουν κατά κάποιο τρόπο ξυπνήσει ως προς τις λύσεις και τους ανθρώπους ακόμα που πορεύονται με τα παλιά πρότυπα και δεν πιστεύουν ότι κάτι καλύτερο μπορεί να γίνει. Στις μέρες μας, όπου αυτή η βοήθεια αυτού του τύπου, ένα ζευγάρι βλέπει, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν προβλήματα, τα οποία μόνο του δεν μπορεί να επιλύσει. Είναι μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων αυτών που θα φτάσουν στον ειδικό για μια βοήθεια συμβουλευτικού τύπου, έτσι. Ναι. Δεν μιλάμε για κάποια βοήθεια εξετημένη. Ένας δρόμος να ανοιχτεί, όπου πολλές φορές, γιατί είπα, είμαστε και σε ένα χώρο που πρέπει, ξέρετε, υπάρχει και θεολογία αυτών των ζητημάτων. Βεβαίως. Όπου πολλές φορές το ρόλο αυτό μπορεί να μας το παίξει και ο ιερέας σε πολύ σημαντικό βαθμό. Και για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν ιερείς που έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί οικογένειες μέσα, γιατί είναι δικός μας άνθρωπος. Συμφωνώ μαζί. Ο ιερέας της ενορίας μας είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Βεβαίως. Και πολλές φορές μπορεί να είναι αυτός στον οποίο θα πούμε πράγματα που δεν μπορούμε να πούμε αλλού και θα μας βοηθήσει. Άρα εδώ, είναι ένας δρόμος. Εδώ λοιπόν, και πέρα μπορεί ο γονιός, η μητέρα, ο πατέρας, τι εναλλακτικές έχει. Αν έρθει και σας παρουσιάσει το πρόβλημά του, ποιος θα είναι ο δρόμος που θα καλωθεί. Το ρωτώ για να το αντιληφθούν, ναι, έτσι ώστε να την ζητήσουν τη βοήθεια. Και πολύ καλά κάνετε, γιατί πάλι το θέτετε πάρα πολύ όμορφα και έτσι κατανοητά. Για να λειτουργήσει μία μέθοδος, οποιαδήποτε, συγγνώμη κιόλας που χρησιμοποιείτε τον όρο μέθοδος, αλλά θεωρώ έτσι, ότι... Στην επιστημονική βάση, έτσι. Ακριβώς. Θεωρώ ότι και η πνευματική καθοδήγηση από έναν ιερέα είναι μία προσέγγιση για την κοινωνία μας. Δεν το συζητούμε και σε μια κοινωνία, γι' αυτό και το θέτω, επειδή, ξέρετε, η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και είναι πολλές φορές δράσεις και εκδηλώσεις που γίνονται μέσα από τις ενορίες μας και ειδικά τις ενορίες Μητροπολέως μας έχουν αυτό το σκοπό. Καλούνται ειδικοί όπως εσείς και ο ρόλος της οικογένειας είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι ακόμη και κάποια προβλήματα που νομίζουν ότι υπάρχει το χάος, μέσω της συμβουλευτικής μπορεί να βρεθεί το φως στο τούνελ. Ακριβώς. Και το άνθρωπος που πνίγεται, το βλέπουμε και εμείς στους ασθενείς μας. Ένας που πνίγεται και νιώθει ότι είναι σε τούνελ. Π.χ. μια ασθένεια. Σας λέω τη δική μου πλευρά. Ο γιατρός, αν του δώσει τη λύση, θα δει και το φως. Άρα θα δει την πιθανή θεραπεία, την πιθανή αποκατάσταση. Εδώ λοιπόν, σε αυτά τα θέματα υπάρχει θεραπεία, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια πάντα. Η θεραπεία σίγουρα θα έρθει καταρχάς από τους ανθρώπους που αναγνωρίζουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Γιατί αν κάποιος δεν αναγνωρίζει το γεγονός ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται και τη θεραπεία, άρα δεν θα την αναζητήσει, κατά συνέπεια δεν θα έχει ποτέ αποτέλεσμα κάτι. Στην περίπτωση όμως που κάποιοι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι στο περιβάλλον τους ενδεχομένως να μην λειτουργούν σωστά τα πράγματα και να υπάρχουν δυσλειτουργικές σχέσεις. Αυτό μας λέει και η συστημική προσέγγιση. Είναι μια μορφή θεραπεία. Όπου εκεί βλέπουμε ότι αναγνωρίζουν, τέλος πάντων, οι ενήλικες της οικογένειας ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και βλέπουν κάποιες συμπεριφορές στα παιδιά τους, οι οποίες είναι προβληματικές, δεν τους βοηθούν δηλαδή καθόλου στη διαχείριση των παιδιών αυτές οι συμπεριφορές που έχουν υιοθετήσει στα παιδιά. Και αυτές είναι κάποιες ενδείξεις όπου τελικά θα ζητήσουν μια βοήθεια. Εκεί η βοήθεια θα δοθεί στους γονείς ή θα είναι παρόν και το παιδί στην όλη διαδικασία, ή κυρίως οι γονείς αυτό. Εάν το μόνο πρόβλημα που βλέπουμε είναι το παιδί, δηλαδή γίνεται εξελαστήριο θύμα της όλης κατάστασης,
τότε σίγουρα θα προβούμε σε μια διαδικασία όπου θα δώσουμε μια βοήθεια στο παιδί. Θα κινηθούν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Εάν όμως πάνε ένα βήμα ακόμη πιο πίσω ή πιο βαθιά, αν θέλετε, και δούνε ότι τελικά και οι ίδιοι έχουν κάποια θέματα τα οποία ενδεχομένως με τη δική τους στάση και συμπεριφορά έχουν μεταφέρει στο παιδί, σίγουρα και οι ίδιοι μπορεί να ζητήσουν μια συμβουλευτική διαδικασία. Τώρα, εάν θα αποτανθούν σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχοθεραπευτή ή θα σε κάποιο παιδό ψυχολόγο ή στον ιερέα της ενορίας μας. Ωραία. Σε ποιον άνθρωπο ζητήσουν πρώτα τη βοήθεια, γιατί πιστεύω... Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το τι θα μπορέσει να λειτουργήσει για τον καθένα. Πιστεύω, συγγνώμη για την διακοπή, πιστεύω ότι και μέσα από την θεολογική προσέγγιση, και το έχω ζήσει και ως γιατρός, όταν γίνει ακόμα και αυτή η προσέγγιση, οι ιερείς μας έχουν το αισθητήριο να πούν εδώ χρειαζόμαστε βοήθεια. Ναι, πολύ ωραία. Και να χτυπήσουν ίσως εκείνη την πόρτα. Καταλαβαίνετε πώς εννοώ, ή να οθήσουν. Αυτό είναι πιο σωστό. Να οθήσουν το γονιό ότι εδώ χρειαζόμαστε βοήθεια. Ναι. Δεν μπορούμε να το κρύβουμε άλλο. Και αυτό και προσπαθώ να δέσω αυτά τα δύο θέματα, διότι πολλοίς κόσμος εκεί θα μιλήσει εξ αρχής. Θέλετε γιατί η κοινωνία μας είναι λίγο πιο κλειστή. Θέλετε γιατί εμπιστεύονται απόλυτα αυτά τα άτομα και καλά κάνουν, κατά τη γνώμη μου. Άρα φτάνουν σε εσάς. Αυτός μέσω σημείο ότι φτάνουν σε εσάς. Έχουν τη συνείδηση, έχουν την αυτογνωσία, η οποία είναι η μέγιστη αρετή κατά με, και φτάνουν. Υπάρχει κάποιο πρότυπο γονέα, δηλαδή υπάρχει ο σωστός γονιός, θα μπορούσαμε να το ορίσουμε έτσι, μπορούμε να το ορίσουμε, πώς οι γονείς, ας πούμε, μπορούν να συμπεριφέρονται σωστά για το καλύτερο δυνατό μεγάλωμα των παιδιών τους. Το σωστό πρότυπο, δεν ξέρω αν υπάρχει σαν σωστό πρότυπο, σίγουρα το σωστό πρότυπο είναι το πρότυπο που μπορεί να λειτουργήσει και να δομήσει ένα υγιές παιδί, ένα υγιές όσον αφορά την ψυχοσύνθεσή του, τον χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του. Να είναι δηλαδή ένα λειτουργικό πλάσμα το οποίο θα αντιμετωπίσει στην κοινωνία τις προκλήσεις του μέλλοντος. Εάν ένας γονέας τα έχει καταφέρει, τότε θα πούμε ότι αυτό είναι το πρότυπο. Οπότε λοιπόν αυτό είναι και το πρότυπο. Τώρα, οι καλοί γονείς με την έννοια πώς θα δομήσουμε αυτό το παιδί, πώς θα δομήσουμε δηλαδή τις κατάλληλες συνθήκες ούτως ώστε το παιδί να είναι έτοιμο για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της κοινωνίας και τις εσωτερικές δικές του προκλήσεις, γιατί είναι άνθρωπος εν δυνάμει, εξελίσσεται τέλος πάντων και μεγαλώνει και δομεί τον δικό του κόσμο. Εκεί λοιπόν έχουμε να παίξουμε με κάποιες έννοιες. Η θετική ενθάρρυνση είναι πάρα πολύ σημαντική, να ενθαρρύνουμε δηλαδή τα παιδιά μας μόνα τους να προσπαθούν να είμαστε σύμμαχοι, να είμαστε δίπλα τους. Δηλαδή το μπράβο έχει σημασία στο παιδί. Πάρα πολύ. Το ενισχύουμε. Καμιά φορά μπορεί να γινόμαστε λίγο υπερβολικοί ή να γινόμαστε και λίγο κουκουβάγες οι μητέρες, με την έννοια ότι θεωρούμε ότι κάθε τι που κάνει το δικό μας παιδί ως μοναδικό, αλλά... Σας ρωτάω και προσωπικά, ναι, το να λέμε μπράβο στο παιδί μας σε κάθε κατάκτηση που κάνει, μικρή ή μεγαλύτερη, είναι σωστό? Εφόσον υπάρχει διάκριση, είναι πάρα πολύ σωστό. Γιατί το λέω αυτό. Το κακομαθαίνουμε. Το είπατε όμως πάρα πολύ ωραία. Βγάλατε το σύνδρομο της κουκουβάγιας. Δηλαδή, το δικό μου το παιδί είναι το καλύτερο. Ξέρετε, δεν μπορούμε να ματαιοδοξούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί το παιδί να ζωγραφίσει κάτι, μια μουτζούρα και να πει έφτιαξα, ας πούμε, ένα αντικείμενο, να μην ανταποκρίνεται καθόλου και εμείς να λέμε τα μπράβο μας. Διότι δίνουμε λάθος νόημα. Δίνουμε λάθος κατευθυντήρια στο παιδί ότι ό,τι και να κάνει, είτε σωστό είτε λάθος, είναι καλό. Ναι. Ξέρετε, αυτό δεν είναι σωστό. Ή ξέρετε, μεταξύ μαμάδων, είτε σε φιλικές παρέες, είτε στο διαδίκτυο, υπάρχει ένας διαγωνισμός μέσα σε εισαγωγικά, το οποίο προσωπικά το θεωρώ καταστροφικό. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, είναι 5 παιδάκια 4 ετών. Και αρχίζει ένας διαγωνισμός των μαμάδων, έχω βρεθεί σε τέτοια ομίγυρη, το δικό μου κάνει αυτό, το δικό μου κάνει εκεί. Τα παιδιά ακούνε το τι συμβαίνει γύρω τους και μπαίνουν σε μια διαδικασία η οποία νομίζω μόνο πίεση τα προκαλεί. Ναι, είδατε τι ωραία που το είπατε. Ακούνε. Άρα στην ουσία αρχίζουν και δομούν τον δικό τους κόσμο, τις προσλαμβάνουσες και το πώς ήδη θα ανταπεξέλθουν αύριο μεθαύριο στα δικά τους δεδομένα. Πάρα πολύ ωραία το είπατε, γιατί έτσι αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε όπως ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας. Ότι εμείς είμαστε, ας το πούμε, αυτοί που δομούμε τον κόσμο του παιδιού. Και προς Θεού, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είστε νέος άνθρωπος, είστε χρήστης και των κοινωνικών μέσων, δεν λύνουμε τα προβλήματα της οικογένειάς μας σε διάφορες ομάδες στο διαδίκτυο. Το φωνάζω πολλές φορές από ναι, εδώ, και σε θέματα υγείας, αλλά και σε θέματα ισορροπίας και οικογενειακής ηρεμίας.
θεωρώ καταστροφικό μια μάνα, ένας πατέρας να προσπαθεί να βρει τη λύση σε μια ομάδα στο Facebook. Ναι, θα αναφέρω και το μέσο, διότι είναι ένα σημείο των καιρών. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και για τον τρόπο, δηλαδή το μέσο, όπως το είπατε, αλλά εγώ θα πάω λίγο πιο πίσω και θα πάω στην ουσία των πραγμάτων. Εάν το μέσο λέγεται Facebook ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ουσία. Δηλαδή αυτό που είπατε, ότι προσπαθούν να αναδείξουν το δικό τους το παιδί και βάζουν σε μία κόντρα, αν το θέλετε, ή σε έναν αγώνα τα παιδιά τους. Είναι πάρα πολύ λάθος. Διότι δημιουργούν σαφέστατα λάθος πρότυπο στο ίδιο το παιδί, αλλά βάζουν το παιδί σε έναν ανταγωνισμό από πάρα πολύ νωρίς. Σωστά. Χωρίς τα ίδια να μπορούν να το διαχειριστούν πολλές φορές. Και ξέρετε, υπάρχει και μια διαβάθμιση της ανάγκης του παιδιού. Κάποια στιγμή μην ξεχνάμε ότι έρχεται η εφηβεία στο παιδί και έρχονται και οι Πανελλήνιες, όπου εκεί, ξέρετε, έχω πολλές περιπτώσεις παιδιών, γονέων που έχουν φέρει τα παιδιά τους. Σε μεγαλύτερα παιδιά, από και εκεί μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα. Ναι, διότι βέβαια όλα αυτά τα ανταγωνιστικά πρότυπα που οι μανάδες μεταξύ τους, όπως πολύ ωραία το είπατε, έτσι αναδεικνύουν, μετά που έρχεται η πραγματική πρόκληση, το παιδί αρχίζει να επισκιάζεται από όλο αυτό, να μην μπορεί να το διαχειριστεί. Και στην ουσία, ο αγώνας που κάνουν όλα τα χρόνια για να ανταποδώσουν τέλος πάνω σε αυτή τη δοκιμασία, να μην μπορεί να έρθει εις πέρας, γιατί τους επισκιάζει τόσο πολύ αυτός ο ανταγωνισμός που τελικά χάνουν και οι ίδιοι την ουσία. Είναι αυτό που λέτε πολλές φορές, επειδή είπατε πανελλήνιες και όλοι τις έχουμε βιώσει, και την αγωνία και το άγχος. Δεν δίνουμε όλοι μαζί πανελλήνιες. Mm-hmm. Δίνει το παιδί. Ακριβώς. Δεν θα ικανοποιήσει ο γονιός μέσα από την επιτυχία ή την αποτυχία του παιδιού του τη δική του επιθυμία, διότι μπορεί εγώ να ήθελα να γίνω δικηγόρος, mm-hmm. να μην μπόρεσα να γίνω, για τους αλφα-φύτα λόγους, όμως αυτό mm-hmm. δεν θα αναγκάσω το παιδί μου, γιατί έχουμε τέτοιες εικόνες. Βεβαίως. Και τέτοιες ιστορίες. Βεβαίως. Όπου στην ουσία πιέζει έναν άνθρωπο mm-hmm. σε έναν δρόμο που δεν έχει επιλέξει ο ίδιος. Το θέσατε εξαιρετικά, θα έλεγα. Ναι. Δυστυχώς το κάνουν κατά κόρον οι γονείς αυτό. Τα δικά τους δηλαδή σπασμένα όνειρα ή όνειρα σε εκκρεμότητα που ποτέ δεν υλοποίησαν οι ίδιοι. Έτσι, νομίζω, είπατε πολύ ωραία φράση. Τα όνειρα σε εκκρεμότητα στην οποία. Ναι, τα μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά και στην ουσία τους κάνουν να πιστέψουν ότι είναι δικά τους. Αυτή είναι και η εκτιματική συμπεριφορά πάνω στο παιδί. Ότι είναι δικό μου, ναι. άρα εγώ κάνω ό,τι θέλω επάνω σε αυτό. Έχετε κάπως πολύ, έτσι. Έχετε πολύ, και είναι πάρα πολύ εγωιστικό αυτό. Εδώ λοιπόν μου δίνετε το έναυσμα να μιλήσω για τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Πόσο δε μάλλον και του ίδιου μας του παιδιού. Είναι μια μοναδικότητα, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τη δική του προσωπικότητα, τον δικό του χαρακτήρα. Γι' αυτό είμαι υπεύθυνος καταρχάς, σαν γονέας. Είμαι υπεύθυνος να κάνω το παιδί μου να αναγνωρίσει τη δική του μοναδικότητα, ούτως ώστε μόνο του να μπορέσει να βρει τα βήματα στη ζωή. Αν λοιπόν έχω αυτή τη συμπεριφορά την οποία εκθέσατε πριν από λίγο, σίγουρα κάνω το εντελώς αντίθετο από αυτό που καλούμε να κάνω σαν γονέας. Εδώ πολλές φορές δίνω και στους γονείς που έρχονται στο γραφείο μου το παράδειγμα με την πεταλούδα. Ξέρετε, όταν είναι στο κουκούλι και θέλει να βγει από το κουκούλι, έχει προνοήσει η φύση να δίνει μια δυσκολία. Να είναι δηλαδή κλειστό το κουκούλι και να προσπαθεί με τα νοπά φτερά να ανοίξει το κέλυφος. Αυτό στην ουσία η δυσκολία αυτή βοηθά την πεταλούδα να ανακτήσει τα δυνατά φτερά, ούτως ώστε στην πορεία να μπορέσει να πετάξει και να γίνει αυτόνομο. Εάν εμείς όμως δούμε τη δυσκολία αυτή και πάμε και σπάσουμε το κουκούλι γιατί νομίζουμε ότι ταλαιπωρείται η πεταλούδα, στην ουσία έχουμε στερήσει το μέλλον αυτού του πλάσματος. Και την αυτονομία του στην ουσία. Το μέλλον όλο. Διότι δεν θα μπορέσει ποτέ να πετάξει, ποτέ να βρει την τροφή του, να επιβιώσει από κινδύνους. Άρα στην ουσία έχουμε φτιάξει ένα πλάσμα το οποίο δεν έχει μέλλον. Ναι, και είναι εξαρτημένο. Έτσι λοιπόν, με αυτό το παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε κυρία Ζανιά, να δείξουμε ότι οι δυσκολίες στη ζωή, όπως και εμάς μας έχουν κάνει δυνατούς ανθρώπους και τα έχουμε περάσει, έτσι πρέπει και τα παιδιά μας να δυσκολευτούν, να προβληματιστούν και εμείς να είμαστε δίπλα σε όλο Παρογή. Αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή πιστεύετε ότι μια υπερπροστατευτικότητα και μια παρουσία ενός περιβάλλοντος που δεν είναι αληθινό, γιατί. Mm-hmm. Θα βγει στην κοινωνία κάποια στιγμή. Βέβαια. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο. Δεν μπορεί να είναι κλεισμένο σε πίσω γυάλα. Από τέσσερις πόρτες. Κανένα παιδί δεν μπορεί να μεγαλώσει. Δεν είναι υγιές αυτό. Δεν το συζητούμε αυτό. Άρα, εδώ πάμε στις μεγαλύτερες ηλικίες και ειδικά στην προεφηβική mm-hmm. και την εφηβική mm-hmm. ηλικία, που για μένα είναι ηλικίες σταθμοί για ένα παιδί. Mm-hmm. Γιατί στην ουσία είναι λίγο πριν την ενηλικίωση. Mm-hmm. Ο γονιός πρέπει να φροντίσει τη σχέση αυτή mm-hmm. που θα οικοδομήσει. Να δημιουργήσει έναν άνθρωπο που θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του έξω.
Βέβαια, πολύ ωραία το θέτετε και πάλι. Αυτό είναι Έτσι πολύ είναι. σημαντικό και να σας πω κάτι. Ακόμα και στη φοιτητική μας ζωή που θα φύγουμε από το σπίτι μας, αν δεν σπουδάσουμε στην ίδια πόλη. Και είναι το πρώτο σοκ το οποίο δέχεται ένας άνθρωπος. Φεύγει από Βέβαια. την προστασία της μάνας του, του πατέρα του, δεν έχει το φαγητό στην ώρα του, δεν έχει πολλά πράγματα στην ώρα του. Πολύ ωραία το είπατε. Είναι ετοιμασμένος γι' αυτό. Αυτό Το το ερώτημα. ταπεράκι, ναι, είναι ένα ίδιο της ελληνικής Πραγματικά. πραγματικότητας, όμως η μάνα έχει φροντίσει ώστε να έχει εναλλακτική το παιδί της. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο το έχω Ναι, βιώσει. Πείτε μου. Η δική μου μητέρα με είχε μάθει να κάνω δουλειές από τα 12 μου χρόνια. Ήθελε να είμαι αυτόνομη σε πολλά πράγματα. Αυτόνομη, πολύ σωστή έκφραση. Και την ευχαριστώ γι' αυτό. Όταν πήγαμε λοιπόν φοιτητές, είχα την ικανότητα να μαγειρέψω, να κάνω, να φτιάξω. Και πολλές την φοιτητρία μου. Κάποιες όμως δεν την είχαν την ικανότητα αυτή. Και μεγαλώνοντας, φτάνοντας στην ειδικότητα, δεν είχαν πληρώσει τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Σας το λέω απλοϊκά. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε. Και όταν συζητούσαμε, μου λέγανε ασυμπεινά, ήθελα να το κάνω στα 18 αυτό. Δεν μου έδωσαν την ευκαιρία να το κάνω. Άρα να αναλάβω την ευθύνη. Πολύ ωραία. Να πληρώσω το ρεύμα μου, τις υποχρεώσεις μου. Λοιπόν, εκεί, εκεί, γιατί γινόμαστε τόσο τέτοια υπερβολική προστασία απέναντι στα παιδιά μας και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ναι. Γιατί ενώ πριν λέγαμε όχι, εγώ δεν θα είμαι έτσι, τελικά είμαι έτσι. Ή κάποιες φορές είμαι έτσι. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο γιατί τελικά δεν έχει αναθεωρήσει, γιατί τελικά η δύναμη της συνήθειας ή το πρότυπο υπερτερούν και έτσι ξεχνάει αυτό που θα ήθελε να κάνει σαν γονέας. Οπότε λοιπόν έχει να κάνει καθαρά με τον κάθε γονέας, ο κάθε άνθρωπος ενήλικας γονέας στην πορεία, πώς το αντιμετωπίζει. Έχετε θέσει όμως 2-3 σημαντικά ζητηματάκια. Γι' αυτό και θέλω να τα και αναλύσετε είναι εσείς πάρα τώρα. Πολύ Εγώ τα είπα από την σημαντικά. πλευρά του μη Πολύ ωραία. Καταρχάς είπαμε για την εφηβεία και είπατε πάρα πολύ ωραία ότι ανάλογα με τη σχέση που θα έχω δομήσει, θα με βρει η δοκιμασία της εφηβείας όλο και πιο έτοιμο σαν γονέα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να παρέχουμε στα παιδιά μας υγιή πλαίσια ανάπτυξης, γιατί αυτό θα με βοηθήσει να δημιουργήσω και υγιή σχέση με το παιδί μου. Το παιδί θα με εμπιστευτεί, το παιδί θα νιώθει την ασφάλεια όντας σε συζήτηση μαζί μου και σε μια σχέση υγιής μαζί μου σαν γονέας. Οπότε λοιπόν, όταν θα έρθει η κρίση, η επανάσταση της εφηβείας, που θα έρθει. Θα έρθει. Πραγματικά θα είναι έρθει, κάτι γιατί που είναι δεν αντιθέσεως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ο έρθει αμμονικός λοιπόν. Πόλεμος θα οδηγήσει εκεί. Το θέμα είναι πόσο. Είναι πολύ σοφή η φύση, θα έλεγα. Ναι. Το κάνει αυτό γιατί. Γιατί θέλει να δώσει την ευκαιρία στο παιδί που θα είναι ο ενδυνάμει ενήλικας να γίνει αυτόνομος και να αποκτήσει δική του ταυτότητα. Βλέπετε στην εφηβεία, ακόμα και μια σωστή συμβουλή να δώσει ο γονέας, το παιδί έχει άρνηση. Αυτό το κάνει χωρίς διάκριση. Γιατί. Γιατί θέλει να διαφοροποιηθεί τελείως από τους γονείς. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την αντίδραση. Αν όμως ο γονέας έχει κάνει μια σωστή δουλειά και με τον εαυτό του, σαν άνθρωπος, να έχει δηλαδή να τα έχει λίγο καλά με τον ίδιο τον εαυτό και στη σχέση με το παιδί, τότε θα βρει διέξοδο, θα βρει τον τρόπο, ούτως ώστε να συνετίσει να συμβουλέψει το παιδί στις δύσκολες συνθήκες της εφηβείας. Εάν όμως δεν έχει υπάρξει αυτό, σίγουρα θα υπάρχει μια σύγχυση, μια επανάσταση, ένα μη ελεγχόμενο, θα έλεγα πολλές φορές, δεδομένο. Ακριβώς. Η φύση λοιπόν προνοεί ακριβώς για να δώσει στο παιδί τη δυνατότητα της αυτονομίας και τη δυνατότητα της ελευθερίας στο να επιλέξει τη δική του ταυτότητα, το ποιος ενήλικας θέλει να είναι στη ζωή. Από την άλλη, γίνεται δύσκολο το έργο αυτό για τον γονέα, εάν δεν έχει, όπως πολύ ωραία το είπατε, δομή στην κατάλληλη σχέση και δεν ξέρει καλά το παιδί του. Είναι ο γονιός φίλος. Ακούω πολλές φορές αυτή τη λέξη. Ναι. Εγώ διαφωνώ. Μαζί σας κι εγώ. Δεν πιστεύω στη φιλική σχέση, ούτε πιστεύω ότι είναι το φιλαράκι μας ο γονιός μου. Και θα πω αυτή την έκφραση γιατί την ακούω ως το σωστό μεγάλωμα. Και εκεί πάω να βάλω μια άλλη, τα όρια. Υπάρχουν όρια. Ο γονιός για μένα είναι γονιός. Η μάνα είναι μάνα, ο πατέρας είναι πατέρας, δεν είναι φίλος. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να εμπιστευτείς απόλυτα, ναι. Δεν είναι ο φίλος που έχει στο λύκειο ή στο γυμνάσιο ή στο δημοτικό. Ισχύει αυτό. Και εγώ θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά. Εάν ο γονέας είναι φίλος, τελικά ποιος είναι ο γονέας. Αν δηλαδή μιλήσουμε τελείως τα πράγματα και πούμε ότι οι γονείς είναι οι φίλοι μας,
Τελικά ποιος θα παίξει αυτό το πρότυπο? Έχει αυτό... υπάρξει όμως ένας εκμοντερνισμός, εσείς τον βλέπετε έντονα στη δική σας ειδικότητα. Δηλαδή ναι. υπάρχει μία τάση να δικαιολογείται αυτή η ταμπέλα φίλο στο γονιό. Εγώ ναι. με κάθετα αντίθετη. Αυτό όμως είναι ίσως μία ανάγκη των ανθρώπων, επειδή θέλουν αρθούν, των γονέων, επειδή θέλουν ενδεχομένως να έρθουν κοντά στα παιδιά. Να βάλουν αυτή την ταμπέλα ως λέξη. Να βάλουν αυτή την ταμπέλα ως λέξη. Φυσικά είναι... Θεωρώ πολύ λάθος, διότι ο γονέας πρέπει να, σε κάθε περίπτωση να παραμένει γονέας, να είναι αυτός ο ρόλος του και στις δυσκολίες και στις πιο χαλαρές στιγμές με το παιδί, όταν δηλαδή υπάρχει... Είπατε μια σπουδαία φράση, εγώ ναι. πραγματικά είναι μια φράση την οποία θα τη λέω. Αν γίνει ο γονιός φίλος, τότε ποιος είναι ο γονιός? Ποιος είναι ο γονιός, πραγματικά. Αυτή είναι βασική ρόλη στη ζωή ενός ανθρώπου. Πόσο μάλλον ενός παιδιού, αλλά ενός ανθρώπου καθ' όλη τη διάρκεια και της ζωής του. Και αυτοί οι διακριτοί ρόλοι στην ουσία οριοθετούν και το ίδιο τον άνθρωπο απέναντι στη σχέση του με άλλους ρόλους στη ζωή του, έτσι. Βεβαίως. Εδώ λοιπόν μπαίνουν όρια. Πρέπει να υπάρχουν όρια. Και βέβαια ανάλογα την ηλικία βάζεις και διαφορετικά όρια. Άλλα όρια θα βάλεις σε ένα μωρό 3 ετών, άλλα σε ένα παιδί 7 ετών. Πρέπει ο γονιός να βάζει όρια. Ναι. Καταρχάς, ανάλογα με την ηλικία υπάρχουν και διάφορες προκλήσεις. Υπάρχουν και διαφορετικές μάλλον προκλήσεις. Άλλες είναι οι προκλήσεις σε μια μικρότερη ηλικία, άλλο είναι στην εφηβεία, άλλο στη μετέπειτα ζωή ενός ανθρώπου. Γενικότερα σαν προκλήσεις μιλώ. Ο γονέας λοιπόν θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να γνωρίζει ποιες είναι οι προκλήσεις εποχής του παιδιού, ούτως ώστε να μπορεί να θέσει και τα σωστά όρια. Δεν μπορεί δηλαδή ένα παιδί να θεωρεί εκ φύσεως ότι δικαιωματικά του ανήκουν τα πάντα σε σχέση με τον γονέα ή ότι μπορεί να κάνει τα πάντα σε οποιαδήποτε ηλικία και να βρίσκεται. Διότι αυτό τον προβληματίζει και τον ίδιο στην πορεία της ζωής του. Νομίζω ότι δικαιωματικά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει έξω στην κοινωνία ή στη ζωή του. Όμως θα έρθει μπούμεραγκ όλο αυτό, διότι με τον σκληρό τρόπο η κοινωνία η ίδια αλλά και όλοι όπως θα διαδραματιστεί η ίδια του η ζωή θα του δείξει ότι δικαιωματικά δεν μπορείς να έχεις οτιδήποτε. Πρέπει να κατακτήσεις. Θα πληγωθεί από αυτό. Βέβαια. Θα καταρρύψει τον παλιό του κόσμο που θα είναι μια επόδυνη διαδικασία και θα πρέπει να δομήσει έναν νέο κόσμο. Θα καταλάβει ότι τελικά τίποτα δεν μας ανήκει τόσο εύκολα. Έχετε δίκιο. Στον πραγματικό πρέπει κόσμο. Στην ουσία να κατακτήσουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι αξίζουμε και καλά κάνουμε που πιστεύουμε ότι αξίζουμε, αλλά χρειάζεται μια προσπάθεια η οποία προσπάθεια θα μας κάνει τον άνθρωπο που είμαστε και τελικά θα πάρουμε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι αξίζουμε. Ξέρετε, στην περίοδο που είμαστε, γιατί ήδη διανύουμε την Μεγάλη Τσαρακοστή, σε πολλούς ύμνους, αλλά και πολλοί θεολόγοι θεωρίζουν τη μεγάλη, θεωρούν και αναφέρουν τη Μεγάλη Τσαρακοστή σαν αγώνα. Έναν αγώνα προς το στόχο. Το στόχο που θα φτάσει βέβαια στη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου. Μέσα όμως από αυτή την αναφορά μου στον αγώνα, γιατί τη λέω. Μάλιστα, αναφέρεται, μιλάμε για αθλητές, για άθληση, για στάδιο αρετών, το οποίο πρέπει να διάγει ο άνθρωπος, ώστε να φτάσει στην κορύφωση. Γιατί λοιπόν μιλώ για αγώνα? Δεν πρέπει να αντιληφθεί ο νέος άνθρωπος, το παιδί, ότι η ζωή του είναι αυτό που λέτε. Δεν θα μας δοθούν όλα εξ αρχή. Είναι ένας αγώνας. Ακριβώς. Διαρκής για να φτάσεις στο στόχο. Πάρα πολύ ωραία το λέτε. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Είναι ο αγώνας, είναι η προσπάθεια, είναι ο στόχος. Στην ουσία αυτό μου δομεί και τον εσωτερικό μου κόσμο. Δηλαδή όταν δεν έχω στόχους, όταν δεν βλέπω προς το μέλλον, προς κάτι συγκεκριμένο που επιθυμώ, τελικά το σήμερα μήπως πλατιάζει πάρα πολύ και τελικά γίνομαι ένας άνθρωπος απαθής και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κίνητρο μέσα του. Γιατί ο στόχος ή η προσπάθεια στο να κατακτήσουμε οτιδήποτε κι αν είναι στο τέλος της προσπάθειας, στην ουσία μου δομεί και τον χρόνο μου, μου δομεί τη διάθεσή μου, μου δομεί τον εσωτερικό μου κόσμο. Είναι πιο βαθύ από αυτό που φαίνεται, έτσι, κυρία Ζανιά. Έτσι. Διότι ξέρετε, πολλές φορές λένε τα νέα παιδιά δεν έχουμε τι να κάνουμε, βαριόμαστε. Ή βλέπουμε παιδιά εξαρτημένα από την οθόνη ενός υπολογιστή, ενός λάπτοπ. Ακριβώς. Οικογένειες, το έχω πει πολλές φορές, που μπορεί να είναι κάπου έξω και να είναι εξαρτημένοι και οι τρεις ταυτόχρονα από ένα κινητό το οποίο το βλέπουν και δεν μιλάνε. Έχω τύχει μπροστά, λέω, τι κάνουν εκεί? Ή δίνουμε ένα κινητό στο παιδί να περάσει η ώρα του. Είχαμε μιλήσει και με τη Μαστοράκου, κυρία Μαστοράκου, σε μια άλλη εκπομπή, όπου είχαμε μιλήσει και για τις πολύ αρνητικές συνέπειες της ραδιενέργειας εκεί, αλλά και της ακτινοβολίας. Αλλά δεν υπάρχουν σχέσεις εκεί. Εκεί η σχέση είναι κατ' επίφαση. Δηλαδή, ζούμε στην εποχή που η μαμά μας δεν θα μας πει εύκολα παραμύθι. Πάω στην πιο μικρή ηλικία πάλι. Ναι, ναι, ή δεν θα καθίσω εύκολα να συζητήσω. Θα πάρω το κινητό μου και εκεί θα βρω τις λύσεις για όλα. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Η εύκολη λύση. Η εύκολη λύση, κυρία Ζανιά, που μιλάνε οι γονείς τα παιδιά τους.
δεν ξέρω, αυτό που εισπράτεται μιλάνε πλέον στο 2020 ή δεν μιλάνε. Εγώ έχω την αντίληψη ότι δεν μιλούν πολύ. Ξέρετε, είναι και λίγο δύσκολες οι συνθήκες στην κοινωνία μας και αυτό έχει ένα αντίκτυπο φυσικά και στην οικογένεια και είπαμε πριν ότι είναι και η σχέση που έχει ο άνθρωπος με τον ίδιο τον εαυτό και αυτό κατά συνέπεια τον κάνει και αποτελεσματικό ή μη γονέα. Οπότε όλα αυτά, αν συζητάνε ή δεν συζητάνε, έχει να κάνει με το πώς και ο ίδιος ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο, αντιλαμβάνεται δηλαδή τις σωστές σχέσεις. Άλλωστε, έχετε το παιδί τους γονείς που να συζητάνε. Εκείνο δεν είναι το πρώτο πρότυπο. Να μας δει το παιδί μας σε μια συζήτηση όρημη να εξάγουμε συμπεράσματα. Ναι, μόνο που για να γίνουν τέτοιοι οι γονείς πρέπει πρωτίστως να είναι και τέτοιοι άνθρωποι. Αυτό θέλω να πω, ότι πρώτα ανακαλύπτουμε ποιος άνθρωπος θέλω να είμαι, τι σχέσεις θέλω να δημιουργήσω και κατά συνέπεια όταν έρθει η ώρα μου να κάνω οικογένεια, αυτό θα μεταφέρω και στη σχέση μου με τον σύζυγο και στην πορεία των πατέρα των παιδιών μου και αυτό θα δώσουμε σαν πρότυπο στα παιδιά μας. Γυρνάω δηλαδή πίσω στον πυρήνα που είναι η ποιότητα, είναι αυτό. Ο άνθρωπος. Άρα το τι γονείς είμαστε, στην ουσία καθορίζει τι οικογένεια θα φτιάξουμε και τι άνθρωπο θα δημιουργήσουμε στην ουσία ως ανθρώπινη προσωπικότητα. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι θεωρώ ότι είναι. Στους ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά σας, τη βοήθεια του ειδικού, έρχονται με διάθεση πράγματι να βοηθηθούν. Ξέρετε τι εννοώ, γιατί και σε εμάς έρχονται άρρωστοι που δεν θα ακολουθήσουν τη θεραπεία. Θα είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Υπάρχουν κάποιοι. Όσοι έρθουν θα ακούσουν τις συμβουλές σας, δηλαδή είναι οι άνθρωποι που το έχουν αποφασίσει, πώς το έχετε οριοθετήσει αυτό. Στην ουσία όταν ένας άνθρωπος φτάνει στην πόρτα του ειδικού, ξέρετε ότι αναγνωρίζει ότι έχει ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που αναγνωρίζει ότι έχει ένα πρόβλημα και ζητάει τη λύση εφόσον είναι στο χώρο μας, αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλές πιθανότητες να ακολουθήσει μια συμβουλευτική διαδικασία και έτσι να τα καταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο να επιλύσει τα θέματα του. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, οι οποίες όμως έχουν να κάνουν με την δική τους εσωτερική αντίληψη, κατανόηση και πράξη των όσων διαδραματίζονται σε μια συνεδρία. Δηλαδή, πολύ ωραία τα ακούμε, μας κάνουν νόημα εκείνη τη στιγμή, όμως η πράξη και αυτή είναι που θα φέρει και το αποτέλεσμα. Εδώ όμως θα ήθελα να σημειώσω κάτι. Πολλές φορές οι γονείς διακρίνουν το πρόβλημα μόνο στα παιδιά και πολλές φορές διατίθονται να φέρουν τα παιδιά τους. Και δεν βλέπουν το δικό τους πρόβλημα. Σε μια συμβουλευτική διαδικασία. Αυτό που προτείνω είναι ότι πρωτίστως οι ίδιοι να έρθουν σε μια συμβουλευτική διαδικασία, να δούμε ποιες είναι οι δικές τους συμπεριφορές, που δηλαδή οι ίδιοι ενδεχομένως να κάνουν κάποιο λάθος και το παιδί αντιδρά έτσι, ούτως ώστε να βελτιωθεί το δικό του το κομμάτι και κατά συνέπεια στην πορεία να δούμε και να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά του παιδιού. Εάν το πάμε αντίστροφα, εάν δηλαδή το παιδί λάβει μια βοήθεια, μια συμβουλευτική καθοδήγηση κτλ. Και γυρίσει στο πρωτύτερο περιβάλλον που δεν είναι υγιές, δεν έχει πραγματικά νόημα γιατί θα ξαναμπεί στο ίδιο μοτίβο. Οπότε λοιπόν σιγά σιγά τα βήματα και με τις σωστές προτεραιότητες. Άλλωστε, ο ειδικός νομίζω είναι αυτός που θα τους πει και θα τους προτείνει. Θα αντιληφθεί άμεσα το περιβάλλον. Εδώ λοιπόν, ξέρετε κυρία Ζενιά, υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έτσι. Διότι όταν λέμε στον γονέα ότι μήπως είστε εσείς το πρόβλημα, εκεί, ξέρετε εκεί υπάρχει ένα τύπος. Μπαίνει στη διαδικασία ότι πρέπει να γίνει αυτή η ενδοσκόπηση. Είναι δύσκολη η ενδοσκόπηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι η πιο δύσκολη διαδικασία του ανθρώπου είναι να δει τον εαυτό του. Πραγματικά είναι. Και ίσως γι' αυτό να μην είναι οι πολλοί αυτοί που το κάνουν, και οι περισσότεροι να ζουν ενδεχομένως λίγο στη δύναμη των καταστάσεων. Τους άλλους και να κρίνουμε και όχι τον εαυτό μας. Ναι, αν ξεκινούσαμε όλοι από τη δική μας ύπαρξη, καλή ή κακή, δεν είμαστε όλοι τέλειοι, νομίζω θα είχαμε αλλάξει πολλά πράγματα, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και στη δουλειά μας και στις σχέσεις μας. Ναι. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής, την οποία πήρα πολλά πράγματα σήμερα και σας ευχαριστώ. Μας κοιτάνε οι γονείς, μας κοιτάνε παιδιά. Θέλω να περάσω το μήνυμά σας. Ένα μήνυμα που θα μας το είπατε σε όλους τους τόνους, ο ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος του γονιού. Μπορεί να φτάσουμε στο φεγγάρι, αλλά νομίζω ότι η οικογένεια θα είναι ο πυλώνας μιας κοινωνίας. Αυτό είναι το μήνυμά μας από εδώ σήμερα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό το θεσμό. Πείτε μου λοιπόν, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα στέλνω. Η οικογένεια πράγματι είναι ο πυλώνας και της κοινωνίας και σε ατομικό επίπεδο του κάθε ανθρώπου που θα βγει στην κοινωνία. Είναι ο πυρήνας και ο άξονας γύρω από τον οποίο θα κινηθεί όλη η μετέπειτα ζωή του. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε υγιείς σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό να επικρατεί η αγάπη, να επικρατεί το πηγαίο ενδιαφέρον, ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας στην οικογένεια.
μέσα από αυτό να δώσουμε τα ορθά πρότυπα στα παιδιά μας, ούτως ώστε αύριο μεθαύριο να μπορούν και μόνοι τους να σταθούν με αυτά τα πρότυπα και να καταπολεμήσουν το αρνητικό πρότυπο εάν βρεθεί στο δρόμο τους. Να είναι έτοιμο πόλεμο. Ακριβώς. Γιατί είπαμε, η ζωή είναι αγώνας. Ακριβώς, όπως το είπατε έτσι. Κυρία Τζάνη, να σας ευχαριστήσω θερμά πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σαν για το βήμα που αλλά μου και σαν γιατρός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε και την ευκαιρία να μπορέσουμε να θέσουμε ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όσοι μας άκουσαν σήμερα πήραν τα μηνύματα τους. Το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ως κοινωνία με αυτά που ζούμε και περνάμε να τονώσουμε την έννοια αυτή και να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Να είμαστε κοντά τους. Νομίζω ότι όποιο πρόβλημα και να υπάρχει, όταν αισθάνεται ο άνθρωπος ότι έχει κοντά του έναν άλλον άνθρωπο, όλα μπορούν να λυθούν. Έτσι είναι. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο σπουδαίο και σημαντικό έργο σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κυρίες και κύριοι, θα σας πω μια καληνύχτα σήμερα πιο πολύ ως γονιός. Με την αυχή μέσα από τη δική μας ενδοσκόπηση, μέσα από τη δική μας αναζήτηση του εαυτού, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι για τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι για μας τους ίδιους. Τα παιδιά μας δεν είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε εμείς και τα παιδιά μας είναι τα παιδιά μας. Απλά για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, για να γίνουν οι άνθρωποι που θα είμαστε περήφανοι γι' αυτά, ας βοηθήσουμε να αναζητήσουμε μέσα από τον εαυτό μας τι μπορούμε να τους δώσουμε. Μπορούμε να τους δίνουμε πολλά, αρκεί να παραμερίζουμε λίγο τον εγωισμό μας. Καλή, Αγία και Μεγάλη της Σαρακοστή.